Καλησπέρα από το elculture.gr. Τρεις μικρές ιστορίες τέχνης, τρεις τάσεις στο σύγχρονο πολιτισμό. Ο χορός, τα εικαστικά και το θέατρο που έρχεται από παλιά. Μείνετε μαζί μας γιατί οι σημερινοί μας φιλοξενούμενοι ξέρουν τον τρόπο να κινητοποιούν τη φαντασία. Τι μπορεί να συμβεί όταν η πλαστικότητα συναντά την ποίηση, τη μουσική και τους ιδιαίτερους ήχους των κρουστών? Το εξηγεί με τέχνη η Νατάσα Ζούκα με τη νέα της παραγωγή «Στην κόψη του φεγγαριού». Μία παράσταση με τρεις χορογραφίες και μία πηγή έμπνευσης. Τη μαγεία του φεγγαριού. Όλο αυτό που αφηγούμαστε είναι τελετές γύρω από το φεγγάρι. Δοξάζουμε αυτό το σύμβολο, εν πάση περιπτώσει. Ο πυρήνας της αναζήτησης εργαλείων μέσα σε αυτή την παραγωγή είναι το θετικό και το αρνητικό. Αυτό που υπάρχει στον κόσμο, το yin-yang που λένε οι Ανατολίτες, που είναι το μαύρο-άσπρο, καλό-κακό. Μέσα σε αυτό το κόσμο αναζητήσαμε την έννοια της ανεκτικότητας, της συνεργασίας, της συνύπαρξης με έναν πολύ τρυφερό τρόπο. Προσπάθεια στην παράσταση είναι να αναζητηθεί το ντουέντε. Είναι κάτι απροσδιόριστο, αλλά που έχει να κάνει με τη χάρη που έχει ένα πλάσμα. Το φεγγάρι, λοιπόν, έχει αυτό το ντουέντε, αυτή τη δύναμη και αυτή τη χάρη που δεν καταλαβαίνεις από πού προέρχεται. Όλα τα κοστούμια είναι χάρτινα. Στη δικιά μας δουλειά δεν αντιμετωπίζεται ως ντεφιλέ, ως ένα ρούχο το οποίο μένει και το βλέπει κανείς, αλλά σαν μια προέκταση του σώματος, ένα υλικό που το διαπραγματεύεσαι μαζί με αυτό, βρίσκεις την αναπνοή του, την κίνησή του, το οποίο είναι δύσκολο βέβαια, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνεργάτες της παράστασης, ως προς το μουσικό μέρος, είναι η Σαβίνα Γιαννάτου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνει με τη φωνή της και ο πειραματισμός που κάνει, οι ακροβασίες οι φωνητικές της, που είναι πηγή για τις ακροβασίες της δικές μας σε σχέση με το σώμα. Η Λάμια Ιμπεντιούι προέρχεται από την Τινησία, μιλάει αραβικά και το αραβικό στοιχείο δεν είναι εξωτικό μέσα στην παράσταση, αλλά φέρνει ένα μυστήριο αρχαίγωνο που με ενδιέφερε πάρα πολύ για το Full Moon, για το τελευταίο που είναι τελετές φτιαγμένες από εμάς και αφιερωμένες στο φεγγάρι. Κυνηγή ουρανών. Μια εγκατάσταση συντριβάνει εδώ στην είσοδο της Φιλοθέης. Η Εριέτα Βορδόνη παρουσίασε πρόσφατα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού την έκθεσή της «Ο ήχος της διαφάνειας» στην Πάρμα της Ιταλίας. Η έκθεσή της αυτή την περίοδο φιλοξενείται στην Γκαλερί Dragon στο Παρίσι, όπου θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Η Εριέτα Βορδόνη μας μιλάει για το ταξίδι αυτό στις πρωτεύουσες του κόσμου στο elculture.gr. Ο ρόλος της τέχνης στους δημόσιους χώρους νομίζω ότι είναι εκπαιδευτικός, μπορεί να εκπαιδεύσει, μπορεί να δώσει ενέργεια, να δώσει ζωή, να δώσει κέφι, να προβληματίσει. Κυρίως αυτό, να ενεργοποιήσει το χώρο
και πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπήρχαν πιο πολλά έργα σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας, γιατί πιστεύω ότι η τέχνη είναι μια μεγάλη αναπνοή ψυχής και την έχουμε όλοι ανάγκη. Αρχίζω από το κενό, παίρνω plexiglass, που ουσιαστικά είναι ένας διάφανος χώρος, και αρχίζω σιγά σιγά και πλάθω το χώρο με διαφορετικά ανομοιογενή υλικά. Δηλαδή μου αρέσει η σκληρότητα του μετάλλου, η τρυφερότητα του βελούδου, οι μνήμες μιας δαντέλας, ο γύψος. Αρχίζω να ζωγραφίζω με ακριλικά και συνεχίζω με λάδια. Πλάθω ένα χώρο και πλάθοντας ένα χώρο από αυτά τα υλικά, ανοίγεται ένα ποτάμι ασυνείδητο, δηλαδή ξαφνικά δεν ξέρεις πού λειτουργεί το συνειδητό, πού λειτουργεί το ασυνείδητο, πότε μπαίνουν οι μνήμες, οι προσωπικές μνήμες, οι κοινές μνήμες που έρχονται μέσα από τη μυθολογία, μέσα από την ιστορία μας. Όλα αυτά εμπλέκονται. Καραγκιόζης να μιλήσει στην ψυχή του νεοέλληνα. Το θέατρο σκιών έχει ακόμα απήχηση στον 21ο αιώνα. Ο Δήμος Αυδελιώδης με την παράσταση «Ο Μέγα Αλέξανδρος και ο Καταραμένος Δράκος» το υποστηρίζει θερμά και το αποδεικνύει. Μια φορά, εκεί που ζούσε ο Καραγκιόζης, ήρθε ένας δράκος και έπιασε τη μοναδική πηγή της πόλης, κλείνοντας τη βρύση που γέμιζε με καθαρό νερό το υδραγωγείο. Ο Μεγαλέξανδρος και ο Καταραμένος Δράκος είναι ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει πάρα πολύ τον περασμένο αιώνα, κυρίως το θέατρο σκιών. Αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο υπάρχει μέσα στην ελληνική μυθολογία. Είναι στην πραγματικότητα ο Απόλλωνας σαν έφηβος που σκοτώνει τον δράκο στους Δελφούς και ιδρύει το μαντίο, μια συμβολική πράξη δηλαδή, που δείχνει την επικράτηση του φωτός πάνω στο σκοτάδι και πάνω στην άγνοια. Τι κάνεις εδώ, Χατζιαβάτη? Εφέντη μου! Σε ήθελα! Η παράσταση αυτή ανήκει στο χώρο του σατυρικού δράματος. Έχει δηλαδή πολλά κωμικά στοιχεία, με πάρα πολύ συγκινητικά στοιχεία όμως. Πας να μου κάνεις μία δουλειά, αλλά δεν θα το πεις πουθενά. Μάλιστα! Πήγαινε τώρα να μου φέρεις μία ρέγγα. Φιλιό! Ο Καραγκιόζης δεν είναι κάτι το οποίο είναι απόμακρο, είναι μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Και το κυριότερο είναι ότι ο Καραγκιόζης έχει σχέση με το σώμα μας, με την αθωότητά μας, με την παιδική μας ηλικία. Θα είναι ακόμα! Στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ ο Καραγκιόζης. Δεν γνωρίζω πώς γίνεται αυτό, γιατί τα παιδιά δεν έχουν την παλιά παιδεία, ας πούμε. Όμως είναι ένα σύμβολο που έχει περάσει πάρα πολύ και στα παιδιά. Και μόνο η αναγνώριση του Καραγκιόζη δημιουργεί μια εφορία. Και υπάρχει και η αισθητική του έργου που συγκινεί τα παιδιά. Και νομίζω ότι επειδή δεν κουμπώνονται, είναι πιο ελεύθερα στο να δείξουν τα αισθήματά τους. Παραδέχεσαι κι εσύ πως το παραδέχομαι πως είσαι εδώ! Γι' αυτό, Χατζατζάρι, θα με υποχρεώσεις άμα πας να μου φέρεις μια ρέγκα! Οι δράκοι υπήρχαν και υπάρχουν. Οι δράκοι είναι συνώνυμο της ζωής. Δράκος απαραίτητος δεν είναι κάτι κακό. Ο δράκος είναι οι αντίξωες συνθήκες που έχουμε απέναντί μας, που όμως είναι μια ατομική κατάσταση που είναι σύμφυτη με την έννοια της ζωής. Δεν θα υπήρχε ζωή αν δεν υπήρχαν δυσκολίες και εμπόδια.
Ο Μεγαλέξανδρος εκπροσωπεί κυρίως το διανοητικό στοιχείο, το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, που μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους φόβους του και να κάνει τις υπερβάσεις. Συνεχίστε το ταξίδι σας στην τέχνη και τον πολιτισμό στο site του elculture.gr και αναζητήστε. Προσκλήσεις για εκδηλώσεις και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Τις άκοπες συνεντεύξεις της Νατάσα Ζούκα, της Εριέτας Βορδόνη και του Δήμου Αυδελιώδη. elculture.gr, ο πολιτιστικός σας οδηγός. Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ.